Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικόλαος Βούτσης, απίφθινε ομιλία προς την Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε στη γειτονική χώρα, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Βούλγαρου ομολογού του, Ντίμητερ Γκλάβτσεφ. Ο κύριος Βούτσης τόνισε στην ομιλία του ότι στα Βαλκάνια η υπέρβαση των εθνικισμών και η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης είναι δυνατή όταν υπάρχει απαραίτητη πολιτική βούληση. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία, ακόμα και στο όχι τόσο μακρινό παρελθόν, είχαμε αντιτιθέμενα συμφέροντα, αντικρουόμενες διεκδικήσεις, βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα και πολέμησαν η μία ενάντια στην άλλη. Η συνειδητοποίηση ωστόσο της ανάγκης για πρόοδο στις σχέσεις μας, με κύριο στόχο τη διαφύλαξη της σταθερότητας στην περιοχή μας και την ευημερία των λαών μας, ήρθε πολύ νωρίς. Ακολούθησαν πολλά χρόνια κατά τα οποία με συνέπεια και προσπάθεια οι σχέσεις μας εμβαθύνθηκαν. Η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία η Ελλάδα εργάστηκε εντατικά, σηματοδότησε μια νέα φάση στις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, οι οποίες πλέον έχουν θετικό αντίκτυπο σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στην κοινή προσπάθεια των δύο χωρών να θέσουν την Νοτιοανατολική Ευρώπη στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιέγραψε τους στόχους αυτής της συνεργασίας. Πρώτον, να εργαστούμε για την εμπέδωση της ασφάλειας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω της υπέρβασης των εθνικιστικών προσεγγίσεων που λειτουργούν αποτρεπτικά για την πρόοδο και την ευημερία της. Και να προωθήσουμε την εξεύρεση λύσεων σε περιφερειακά ζητήματα. Δεύτερο, να διαχειριστούμε από κοινού και επικοδομητικά το μεταναστευτικό και προσφυγικό φαινόμενο, με τρόπο σύμφωνο με την αρχή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, σεβόμενη παράλληλα πλήρως τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών. Τρίτο, να συνεργαστούμε στενά για κοινά αναπτυξιακά έργα σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι οι μεταφορές και η ενέργεια. Έργα όπως είναι ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, ο διασυνδετήριος αγωγός IGB, ο κάθετος διάδρομος Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας και οι σιδηροδρομικές διασυνδέσεις θα είναι αμοιβαία ευεργετικά για τις οικονομίες των χωρών μας και θα ενισχύσουν την επικοινωνία μεταξύ των λαών μας. Τέταρτον, να δώσουμε νέα πνοή στην ατζέντα της Θεσσαλονίκης και να επαναφέρουμε στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συζήτηση για την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. Μπορούμε να παράσχουμε τεχνογνωσία στους γείτονές μας και να συνεισφέρουμε στην ταχεία πρόοδο των διαπραγματεύσεων, φυσικά χωρίς παρέκκληση από την αρχή της αιρεσιμότητας. Πέμπτο, και θα έλεγα ιδιαίτερα σημαντικό, να εργαστούμε από κοινού για να μην μετασχηματιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τυπική ένωση ομόκεντρων κύκλων ή περιφερειακών ενώσεων κρατών ως ειδικές οικονομικές ζώνες με μόνιμες ανισότητες και κοινωνικές αποκλίσεις. Ο κύριος Βούτσης τόνισε ότι η ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύγκληση και η συνοχή αποτελούν προϋποθέσεις για την αύξηση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ένωσης. Μόνο με αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις στα ζητήματα αυτά θα διαφυλαχθεί η Ενωμένη Ευρώπη και θα κατανικηθούν οι δυνάμεις του λαϊκισμού, της ακροδεξιάς και του ευρωσκεπτικισμού. Στο εγχείρημα αυτό, καθοριστικός είναι ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων που πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά στο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Ο πρόεδρος της Βουλής έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεβ, και είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Βουλγαρικής Εθνοσυνέλευσης, Ντίμητερ Γκλάβτσεφ, και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Βουλγαρίας, Τόμισλαβ Ντόντσεφ. Ο κ. Βούτσης υπέγραψε στο βιβλίο των επισήμων επισκεπτών της Βουλγαρικής Εθνοσυνέλευσης, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και επισκέφθηκε το ναό μνημείο Αλεξάνδερ Νεύσκι. Τον πρόεδρο της Βουλής συνόδευαν στην επίσημη επίσκεψη η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, βουλευτής Παναγιώτα Δριτσέλη, η ευρωβουλευτής Κωνσταντίν Κακούνεβα, ο διπλωματικός σύμβουλος του πρόεδρου της Βουλής, πρέσβης Σπυρίδων Θεοχαρόπουλος και οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Βουλής.